Έτοιμο το πρωινό. Εντάξει. Εντάξει. Μπαμπά, πότε επιτέλους θα έχεις άδεια? Έχω πολλή δουλειά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Μάλλον μετά το τέλος του μήνα. Σχεδόν ποτέ δεν παίρνεις άδεια και δεν διαβάζεις τα λόγια του Θεού. Έχω πολλή δουλειά. Θα το κάνω όταν θα έχω λίγο χρόνο. Αυτό λες πάντα. Εμπρός. Σίνζινγκ, οι Ζάνγκ έχουν μπλεξίματα. Πρέπει να βγάλουμε τα πράγματα από το σπίτι τους. Πάω αμέσως. Προέκυψε κάτι στην εκκλησία, πρέπει να φύγω. Πρόσεχε! Εντάξει. Κυρία Λιάνγκ. Λιν, πού είναι τα βιβλία των λόγων του Θεού? Δεν ξέρω. Βρες τα τώρα. Κυρία Λιάνγκ, τι συνέβη? Οι γονείς σου συνελήφθησαν, ενώ διέδιδαν το Ευαγγέλιο. Να πάρουμε τα βιβλία. Έρχεται η αστυνομία. Βιάσου, ψάξε. Ναι, πάω να ψάξω αμέσως. Ψάξτε τα όλα. Αρχηγέ, δεν βρήκα τίποτα. Τίποτα. Να πάρει. Έχουν συλληφθεί αρκετοί αδελφοί και αδελφές από τις γύρω εκκλησίες. Πρόκειται για συντονισμένη επιχείρηση. Αν ισχύει αυτό, πρέπει να κρύψουμε τους επικεφαλείς και τους εργάτες και να σταματήσουμε τις συναθρήσεις για λίγες μέρες. Υπάρχουν όμως και οι νεόφοιτοι που δεν έχουν ακόμα ισχυρό αίρισμα. Αν συλληφθούν, ίσως εγκαταλείψουν την πίστη. Πρέπει να τους ποτίσουμε αμέσως. Μπορώ να βρω λίγο χρόνο γι' αυτό. Εντάξει. Ας πάρουμε τα βιβλία των λόγων του Θεού από εδώ. Ναι. Αδελφές, αγρήγορα. Να είσαι προσεκτική με αυτά τα βιβλία. Εντάξει. Δεν είστε ασφαλείς εδώ, ελάτε μαζί μου. Γρήγορα, πάρτε τα πράγματά σας. Μπαμπά, σχόλασες? Ναι. Τζιακή, γιατί δεν γύρισε ακόμα η μάμα? Κάτι θα προέκυψε στην εκκλησία. Γεια, μαμά. Γεια. Γύρισες. Γιατί ήρθες τόσο αργά? Καθυστέρησα στην εκκλησία. Άσε, το παίρνω εγώ. Καλά. Πώς πάει το σχολείο?
Το ήξερες πως ο Ζαν και η σύζυγός του συνελήφθησαν επειδή κήρυταν το Ευαγγέλιο? Το ξέρω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα παίρνει σκληρά μέτρα κατά των πιστών. Στο εξής, να ασκείς την πίστη σου στο σπίτι. Μην ξαναπάς σε συναθρήσεις. Σοβαρολογείς? Νοείται πίστη χωρίς συμμετοχή σε συναθρήσεις? Το κόμμα συλλαμβάνει πιστούς εδώ και χρόνια. Πώς να μάθουμε την αλήθεια χωρίς συναθρήσεις? Οι δειλοί δεν μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως κάνουν ό,τι μπορούν για να πιέσουν ανθρώπους να καταγγείλουν πιστούς. Δεν ξέρεις πόσοι μπορεί να παρακολουθούν αυτές τις συναθρήσεις. Είναι πολύ επικίνδυνο. Η οικογένειά μας θα καταστραφεί αν σε συλλάβουν. Η πίστη μου αξίζει αυτό το ρίσκο. Διότι ο παντοδύναμος Θεός έχει έρθει, εκφράζει αλήθειες και επιτελεί το έργο της σωτηρίας. Αυτή η ευκαιρία είναι μοναδική. Ακολουθώ τον Θεό και επιδιώκω την αλήθεια και τη ζωή. Μη μου σταθείς εμπόδιο. Δεν θέλω να σταθώ εμπόδιο. Όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κακόβουλο. Φέρνουν τους πιστούς στα πρόθυρα του θανάτου. Μη φωνάζεις. Έχεις ακούσει για όλα αυτά που έκαναν στου Ζανγκ? Η κυρία Ζανγκ δεν μπορεί καν να περπατήσει. Αν δεν είχε βγει έξω με εγγύηση, πιθανό να είχε πεθάνει εκεί μέσα. Αν σε συλλάβουν, θα σε χτυπήσουν και θα καταλήξεις φυλακή. Μόνο εσένα σκέφτομαι. Όλα αυτά τα έχω σκεφτεί εδώ και χρόνια. Όσο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στην εξουσία, οι πιστοί θα υπομένουν διώξεις και κάποιοι θα χάσουν τη ζωή τους. Ο παντοδύναμος Θεός επιτελεί έργο, δεν έχει απομείνει χρόνος. Αν δεν μπορείς να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου για αυτόν, θα χάσεις την ευκαιρία. Ξέρω πως αυτή είναι η αληθινή οδός, γι' αυτό και δεν φοβάμαι. Δεν αλλάζω γνώμη. Μπορεί να μη φοβάσαι. Μπορείς όμως να σκεφτείς εμένα. Πόσο εξευτελιστικό θα ήταν αν σε έβαζαν στη φυλακή? Τι θα σκέφτονταν οι συναδελφοί μου? Θα ήταν ντροπιαστικό για μένα. Άκουσέ με. Από εδώ και στο εξής, τέλος οι συναθρήσεις. Μπορείς να παίζεις ματζόνγκ, να βγαίνεις για ποτό, ό,τι θέλεις. Όμως τίποτα θρησκευτικό. Τι είναι αυτά που λες? Τώρα καταλαβαίνω, η πίστη σου ήταν ένα ψέμα. Είσαι μη πιστός. Σου απαγορεύω να πας ξανά στην εκκλησία. Έχω κάθε δικαίωμα να πιστεύω στον Θεό. Μην επεμβαίνεις. Για ξανά πες το αυτό. Δεν μπορείς να με εμποδίσεις. Έτσι λες! Τρελάθηκες! Μπαμπά, μη χτυπάς τη μαμά! Είσαι καλά? Καλά είμαι. Αν μου στέκεται εμπόδιο, πώς θα πηγαίνω στις συναθρήσεις και θα κάνω το καθήκον μου? Θεέ μου, σε παρακαλώ, άνοιξέ μου ένα μονοπάτι. Είμαι έτοιμη να υποταχθώ σε οτιδήποτε κανονίσεις. Αν σε βρουν πολλά αντίθετα με τις αντιλήψεις σου, μα μπορείς να τα παραμερίσεις και να γνωρίσεις τις ενέργειες του Θεού μέσω αυτών. Αν εν μέσω των εξευγενισμών δείχνεις αγάπη για τον Θεό, τότε έτσι παραμένεις ακλόνητος στη μαρτυρία σου. Αν το σπιτικό σου είναι ήρεμο, απολαμβάνεις τις ανέσεις της σάρκας
δεν σε διώκει κανείς και οι αδελφοί και οι αδελφές σου στην εκκλησία σε υπακούν. Μπορείς να δείξεις καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Μπορούν αυτές οι συνθήκες να σε ξευγενήσουν. Μόνο μέσω εξευγενισμού μπορεί να φανεί η αγάπη σου για τον Θεό. Και μόνο μέσω συμβάντων αντίθετων με τις αντιλήψεις σου μπορείς να τελειωθείς. Hey, τέλος οι συναθρήσεις. Μπαμπά, αν δεν ξεκινήσεις, θα χάσεις το τρένο. Με άκουσες? Θα αργήσεις. Καλά. Εντάξει. Φεύγω. Γεια, μπαμπά. Γεια. Μαμά, πρέπει να σου πω κάτι. Τι είναι? Ο μπαμπάς μου είπε να σε παρακολουθώ. Και αν ανακαλύψω πως πας σε συναθρήσεις, να του τηλεφωνήσω. Έτσι δεν θα γινόμουν Ιούδας. Δεν πρόκειται να του πω τίποτα. Ωραία. Μετά να διαβάσεις τα λόγια του Θεού. Μη χασομεράς. Εντάξει. Έχω πολλά να κάνω. Αν αργήσω, μαγείρεψε κάτι μόνη σου. Καλά. Σε τι αναφέρεται η λέξη πίστη? Πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι όταν δεν βλέπουν ή δεν αγγίζουν κάτι. Όταν το έργο του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες, όταν είναι πέραν της ανθρώπινης αντίληψης, για αυτή την πίστη μιλώ εγώ. Οι άνθρωποι χρειάζονται πίστη σε καιρούς κακουχίας και εξευγενισμού. Ενώ την πίστη ακολουθεί ο εξευγενισμός, πρόκειται για ένα αναπόσπαστο σύνολο. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός και όπως και αν είναι το περιβάλλον σου, εσύ είσαι σε θέση να επιδιώκεις τη ζωή και να αναζητάς την αλήθεια, καθώς και να επιζητάς να γνωρίσεις το έργο του Θεού, να κατανοείς τις ενέργειές Του και να ενεργείς σύμφωνα με την αλήθεια. Αν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις αληθινή πίστη και αυτό δείχνει πως δεν έχεις χάσει την πίστη σου στον Θεό. Αληθινή πίστη είναι η επιμονή στην επιδίωξη της αλήθειας μέσω εξευγενισμού, αγαπώντας αληθινά τον Θεό και μην αμφιβάλλοντας ποτέ για Αυτόν, κάνοντας πράξη την αλήθεια για να Τον ικανοποιήσεις ό,τι και αν κάνει, αναζητώντας εις βάθος το θέλημά Του για να ενδιαφερθείς γι' αυτό. Αμήν. 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 Δόξα το Θεό. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Ήσουν σε συνάθρηση. Παρόλο που σου είπα να μην πας, εσύ πήγες. Γιατί είσαι πεισματάρα? Τόσο δύσκολος είναι να μην πας. Δεν θα ξαναπας. Μ' ακούς? Σου άφησα φαγητό. Καλά. Η Τζιάκη είναι στο σχολείο? Πας σε κάποια συνάθρηση? Τι κάνεις? Άσε με. Δεν θα πας πουθενά. Δεν στο επιτρέπω.
Για προσπάθηση. Γεια, Γιούλη. Γεια. Γιατί με ακολουθείς? Πας σε συνάθρηση, έτσι. Ωραία. Θα έρθω μαζί σου. Είσαι απίστευτος. Γεια σου, Σινγκ Ζινγκ. Γεια. Α, Γιούλη, και εσύ εδώ. Γεια. Hey, Σιά, όχι. Ναι. Πώς πάνε οι δουλειές τελευταία? Μια χαρά. Α. Αυτό μόνο. Εντάξει. Να σας το βάλω σε μια τσάντα. Τα λέμε. Ναι. Να προσέχετε. Α. Θα τα ξαναπούμε. Τα λέμε. Ναι. Α, ναι, βέβαια. Βγαίνω έξω για λίγο. Τέρμα οι συναθρήσεις. Αδελφίζαω. Δεν σε είδα στη συνάθρηση και ήρθα να δω τι κάνεις. Έλα, πέρασε. Από τότε που συνέλευαν του Ζανγκ, ο Γιούλη δεν με αφήνει να πηγαίνω. Τσακώνεται συνεχώς μαζί μου και μάλιστα με χτυπά. Με ακολουθεί παντού. Είναι αδύνατο να έρχομαι. Είμαι πολύ λυπημένη. Με το δίκιο σου σε εμποδίζει να πας σε συναθρήσεις και σηκώνει και χέρι. Αναζήτησε την αλήθεια και θα βρεις ένα μονοπάτι μόλις κατανοήσεις το θέλημα του Θεού. Ας διαβάσουμε κάποια λόγια του Θεού. Εντάξει. Σε κάθε βήμα του έργου που επιτελεί ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, εξωτερικά φαίνεται
να είναι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων. Σαν να γεννήθηκαν από ανθρώπινες ρυθμίσεις ή από ανθρώπινη παρέμβαση. Στα παρασκήνια όλα είναι ένα στίχημα μεταξύ του σατανά και του Θεού που απαιτεί από τους ανθρώπους να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους προς τον Θεό. Όταν δοκιμάστηκε ο Ιώβ, ο σατανάς έβαλε στα παρασκήνια ένα στίχημα με τον Θεό. Αυτό που συνέβη στον Ιώβ ήταν η πράξη και η παρέμβαση των ανθρώπων. Πίσω από κάθε βήμα που κάνει ο Θεός εσάς, είναι το στίχημα του σατανά με τον Θεό. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει μία μάχη. Όσα κάνουν οι άνθρωποι απαιτούν κάποιο τίμημα κατά τις προσπάθειές τους. Χωρίς πραγματικές δυσκολίες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Δεν το πλησιάζουν καν. Απλώς ξεστομίζουν κούφια συνθήματα. Μπορούν αυτά τα κούφια συνθήματα να ικανοποιήσουν τον Θεό? Όταν ο Θεός και ο σατανάς όντως μάχονται στο πνευματικό βασίλειο, πώς πρέπει να ικανοποιήσεις τον Θεό και πώς πρέπει να είσαι σταθερός στη μαρτυρία σου σε εκείνον? Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα όσα σου συμβαίνουν είναι μια μεγάλη δοκιμασία και η στιγμή που ο Θεός σε χρειάζεται για να γίνεις μάρτυρας. Εξωτερικά μπορεί να μην φαίνονται σαν κάτι σημαντικό, αλλά όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δείχνουν εάν αγαπάς τον Θεό ή όχι. Εάν το κάνεις, θα μπορείς να μείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου σε Αυτόν. Αν δεν κάνεις πράξη την αγάπη για Αυτόν, δεν κάνεις πράξη την αλήθεια. Ότι είσαι χωρίς την αλήθεια και χωρίς ζωή. Ότι είσαι σκύβαλο. Τα λόγια του Θεού είναι στα αλήθεια διαφωτιστικά. Πρέπει να παραμείνω ακλόνητη στη μαρτυρία μου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σωστά. Ο Θεός εκφράζει την αλήθεια για να σώσει την ανθρωπότητα. Και ο σατανάς κάνει τα πάντα για να το υπονομεύσει. Είναι βέβαιο πως η πίστη συνοδεύεται από καταπίεση. Ο δρόμος για τη Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι εύκολος. Χωρίς την καθοδήγηση των λόγων του Θεού, χωρίς αληθινή πίστη, αποκλείεται να μείνουμε σε αυτό το μονοπάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Ήμουν χριστιανή για πολύ καιρό όταν βίωσα κατατρεγμό. Επειδή αποδέχτηκα το έργο του παντοδύναμου Θεού, τις έσχατες ημέρες, η παλιά μου εκκλησία έκανε τα πάντα για να με εμποδίσει και η οικογένειά μου απειλούσε πως θα διακόψει κάθε σχέση μαζί μου. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για μένα. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήταν καλό που καλωσόριζα τον Κύριο? Τότε γιατί η θρησκευτική κοινότητα με περιθωριοποιούσε και η οικογένειά μου με καταπίεζε? Τα λόγια του Θεού με διαφώτισαν και με βοήθησαν να καταλάβω πως ο σατανάς χρησιμοποιούσε την οικογένεια και την παλιά μου εκκλησία για να με εμποδίσει να αποδεχτώ τον Χριστό των εσχάτων ημερών. Ήθελα να με κρατήσουν παγιδευμένη σε μια θρησκεία ώστε να πάω στην κόλαση μαζί τους. Ο σατανάς είναι στα αλήθεια κακός. Όταν το συνειδητοποίησα, πήρα δύναμη. Δεν θα έπεφτα στις παγίδες του σατανά. Εφόσον είχα βρει την αληθινή οδό, ό,τι κι αν έκανε ο σατανάς, ήμουν αποφασισμένη να παραμείνω ακλόνητη στη μαρτυρία μου για τον Θεό. Αμήν. Έτσι είπα στην οικογένειά μου. Δεν μπορείτε να με ξαναγκάσετε. Βαδίζω σε αυτό το μονοπάτι. Παραδίδω τη λίγη ζωή που μου μένει στο Θεό. Δόξα σοι ο Θεός. Μετά από αυτό, σταμάτησα να στέκονται εμπόδιο. Όταν είδα πως ο σατανάς είχε εξευτελιστεί και νικηθεί, ένιωσα μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Δόξα το Θεό. Ο Θεός με καθοδήγησε να τα ξεπεράσω όλα αυτά.
Δεν ήξερα πως κι εσύ είχες περάσει τόσα πολλά. Η συναναστροφή σου με βοηθά πολύ. Καταλαβαίνω πως δεν είναι εύκολο να ακολουθώ το Χριστό των Ισχάτων ημερών. Τώρα είμαι αποφασισμένη να παραμείνω ακλόνητη στη μαρτυρία μου και ας με καταπιέζει ο σύζυγός μου, δεν θα υποκύψω. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Η συναναστροφή μας πραγματικά μας φέρνει. Μικρέ, από πού είσαι? Τι κάνεις εδώ? Εδώ μένω. Εντάξει, πήγαινε. Γεια. Κάτι έχει πάθει το μηχανάκι μου. Φέρ' το μέσα, θα το κοιτάξω. Ναι, πάμε. Πώς είσαι τελευταία? Όχι και τόσο καλά. Συνεχίστε, θα έχω το νου μου. Εντάξει. Η δρόμη είναι γεμάτη με κόκκινα περιβραχιόνια και παρακολουθούν στενά. Ναι. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας συλλαμβάνει παντού πιστούς και βάζει ανθρώπους να παρακολουθούν. Γίνεται όλο και δυσκολότερο να συναντιόμαστε. Ναι. 2 μέρες πριν έγινε καταγγελία της συνάθρησης που πήγα. Αν δεν είχαμε τοποθετήσει σκοπούς, θα μας είχαν συλλάβει. Όλοι μας φοβόμαστε την πιθανότητα να μας συλλάβουν. Και είμαστε σφιγμένοι στις συναθρήσεις και στο καθήκον μας. Η πίστη μας είναι ακόμη ελλιπής. Πράγματι. Ναι. Ας διαβάσουμε τα λόγια του Θεού. Εντάξει. Σελίδα 625. Επειδή το έργο ξεκινάει σε μία χώρα που εναντιώνεται στο Θεό, όλο το έργο του Θεού έρχεται αντιμέτωπο με φοβερά εμπόδια. Και πολλά από τα λόγια του χρειάζονται χρόνο για να πραγματοποιηθούν. Συνεπώς οι άνθρωποι ραφινάρονται ως αποτέλεσμα των λόγων του Θεού, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί μέρος των δεινών. Δεν είναι εύκολο ο Θεός να κάνει το έργο του στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Μα μέσω αυτής της δυσκολίας κάνει ένα στάδιο του έργου του, δείχνοντας τη σοφία του, τις θαυμαστές πράξεις του. Και ολοκληρώνοντας επί τη ευκαιρία αυτή την ομάδα ανθρώπων. Αμήν. Αμήν. Και στη σελίδα 547. Θα το διαβάσω εγώ. Ναι. Σε αυτό το στάδιο του έργου, αυτό που απαιτείται από εμάς είναι υπέρτατη πίστη και αγάπη. Μπορεί να παραπατήσουμε με την παραμικρή απροσεξία. Διότι αυτό το στάδιο του έργου είναι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Ο Θεός τελειοποιεί την πίστη της ανθρωπότητας, η οποία είναι και αόρατη και άειλη. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι να μετατρέπει τα λόγια σε πίστη, σε αγάπη και σε ζωή. Οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου να έχουν υπομείνει εκατοντάδες εξευγενισμούς και να διαθέτουν πίστη μεγαλύτερη και από του Ιώβ. Πρέπει να υπομείνουν απίστευτο πόνο και κάθε λογής μαρτύρια, χωρίς να εγκαταλείψουν ποτέ τον Θεό. Όταν είναι υπάκουοι μέχρι θανάτου και έχουν μεγάλη πίστη στον Θεό, τότε αυτό το στάδιο του έργου του Θεού έχει ολοκληρωθεί. Αμήν. Τα λόγια του Θεού είναι υπέροχα. Νιώθω πολύ καλύτερα. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω πως η σύλληψη και ο διωγμός οδηγούν την πίστη μας στην τελείωση. Πράγματι. Αυτό μου θυμίζει έναν ύμνο με τα λόγια του Θεού. Όσοι έχουν αληθινή πίστη κερδίζουν την έγκριση του Θεού. Αμήν. 大卫能苦涩叹气赞美耶和华
那是因为他的心。月波丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮。那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀。那是因着他的心，彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，所以获得神的启示，获得神的启示，得知神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心，所有受神眼里话语极大而又得安慰蒙拯救的人，不也都因着信吗？不也都因着信吗？所有受神眼里话语极大而又得安慰蒙拯救的人，不也都因着信吗？都因着信吗？Πού είναι η Λιάνγκ Σιντζινγκ? Έχει βγει για δουλειές. Βγαίνει έξω συχνά? Όχι. Γιούλη, γύρισες. Ναι. Ψάχνω τη Σιντζινγκ. Ε! Πηγαίναμε μαζί σχολείο. Γουάνγκ Τζουν. Απίστευτο. Τι σύμπτωση. Πράγματι. Τι κάνεις εδώ? Το κατάστημα είναι τη σύζυγου μου. Και εσείς, παιδιά, είστε... Σιά, όχι. Άφησε μας μόνους. Ναι, εντάξει. Κοίτα, κάποιος κατήγγειλε ότι η σύζυγός σου πιστεύει στον παντοδύναμο Θεό και ήρθαμε για έρευνα. Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Τι ανοησία. Με τόση δουλειά, ποιος έχει χρόνο να πιστεύει στο Θεό? Μακάρι να είναι έτσι. Όλοι οι πιστοί του παντοδύναμου Θεού καταζητούνται στην Κίνα. Και όταν τους πιάνουν, τους φέρονται σκληρά. Πράγματι. Η κυβέρνηση διέταξε να είμαστε σκληροί με όσους πιστούς βρίσκουμε. Αν πράγματι είναι θρησκευόμενοι, είναι σοβαρό πρόβλημα. Μην ανησυχείς. Δεν θα της το επέτρεπα αυτό. Εντάξει. Ας πηγαίνουμε τότε. Βέβαια. Να σας συνοδεύσω. Άκου, Γιούλη. Ναι. Να την παρακολουθείς. Αν είναι θρησκευόμενοι, εμπλέκεται ολόκληρη η οικογένειά σας. Μην ανησυχείς. Εντάξει, ας πηγαίνω τώρα. Αντίο. Α, γύρισες. Ήσουν σε συνάθρηση. Ναι. Η αστυνομία ήρθε σήμερα και ρώτησε για σένα. Αν δεν είχα επέμβει, θα είχε συλληφθεί. Δεν μπορείς απλά να σταματήσεις να πηγαίνεις. Μα τότε θα θεωρούμουν πιστή. Αρκετά με αυτή την ανοησία.
Ένας γνωστός μου αστυνομικός. Μου είπε πως οι πιστοί του παντοδύναμου Θεού είναι πολιτικοί εγκληματίες. Όταν συλλαμβάνονται, εμπλέκεται ολόκληρη η οικογένειά τους. Η πίστη σου έχει ήδη επηρεάσει το δικό μου μέλλον και τη Τζιάκη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πώς έχει επηρεάσει η πίστη μου το μέλλον σου? Γιατί κάνεις πίσω με το που ακούς πως το κόμμα καταδικάζει την πίστη? Φοβάσαι να πιστεύεις και τα παρατάς? Ακόμη και να μην πιστεύεις, μην προσπαθείς να με εμποδίσεις. Εγώ δεν σε εμποδίζω να επιδιώκεις μία άνετη ζωή, έτσι και εσύ μη στέκεσαι εμπόδιο στο δρόμο μου. Δεν είμαι ενάντια στην πίστη σου. Όμως πρέπει να είσαι πρακτική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κακόβουλο. Όλοι βλέπουν πως παίρνουν σκληρά μέτρα και συλλαμβάνουν τους πιστούς. Όταν κάποιος πιστεύει, τιμωρείται όλη η οικογένειά του, ακόμα και τα παιδιά του. Αυτό είναι γεγονός. Αν σε συλλάβουν, όχι μόνο δεν θα πάρω ποτέ προαγωγή, αλλά μπορεί και να απολυθώ. Η Τζιάκη δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Δεν επηρεάζεται έτσι το μέλλον μας. Αν μπεις εμπόδιο στην προαγωγή μου, δεν θα σου δείξω κανένα έλεος. Μ' ακούς? Δεν θα σου επιτρέψω να ασκείς την πίστη σου. Γιούλη, στο έχω πει πολλές φορές. Ο παντοδύναμος Θεός έχει εμφανιστεί και επιτελεί έργο. Και μόνο όσοι αποδεχτούν τον παντοδύναμο Θεό θα σωθούν και θα εισέλθουν στη Βασιλεία. Αυτοί θα έχουν καλό μέλλον και προορισμό. Μα δεν ακούς. Θες να με εμποδίσεις επειδή φοβάσαι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν συνειδητοποιείς τι κάνεις. Δεν φοβάσαι να πηγαίνεις ενάντια στο Θεό? Αρκετά! Θα το καταλάβεις με τον άσχημο τρόπο. Αν ξαναπάς σε συναθρήσεις ή για κήρυγμα, θα σου κόψω τα πόδια. Προτιμώ να σε φροντίζω ως παράλυτη, παρά να πιστεύεις στο Θεό. Δεν θα εγκαταλείψω την πίστη μου. Έτσι λες! Θα το δούμε! Θα το δούμε! Πιστεύεις ακόμα? Πιστεύεις? Άσε με! Γιατί με χτυπάς? Πιστεύεις ακόμα? Δαίμονα! Θα βρω τον τρόπο να σε κανονίσω. Αν κρατήσεις την πίστη σου, χωρίζουμε! Είναι στα αλήθεια δαίμονας. Τώρα που το κόμμα παίρνει σκληρά μέτρα, δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Με χτυπά. Προσπαθεί να με εμποδίσει να πιστεύω. Είναι ένας διάβολος. Ένα τέρας. Πρέπει όντως να χωρίσουμε. Ναι. Μαμά, η σχολική μου φόρμα σκίστηκε. Α, θα στηράψω. Μαμά, τι συμβαίνει? Καλά είμαι. Σε χτύπησε πάλι ο μπαμπάς, έτσι? Δεν πειράζει. Παλιά ο μπαμπάς δεν στήριζε την πίστη μας. Γιατί άλλαξε τώρα? Μαμά, απλώς πιστεύουμε στο Θεό, δεν κάνουμε κάτι κακό. Γιατί ο μπαμπάς δεν μπορεί να το καταλάβει? Δεν θέλει να πιστεύω πια εξαιτίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μην ανησυχείς, καλά είμαι. Κανείς δεν θα μας εμποδίσει να πιστεύουμε.
Έλα. Μαμά, κοιμήσου στο δωμάτιό μου απόψε. Φοβάμαι πως ο μπαμπάς θα σε χτυπήσει πάλι. Δεν υπάρχει ούτε ένας ανάμεσά σας που να τον προστατεύει ο νόμος. Αντιθέτως, δέχεστε κυρώσεις από τον νόμο. Πιο προβληματικό ακόμα είναι πως οι άνθρωποι δεν σας καταλαβαίνουν. Είτε είναι συγγενείς σας, είτε γονείς, φίλοι ή συνάδελφοί σας. Κανείς τους δεν σας καταλαβαίνει. Όταν ο Θεός σας εγκαταλείψει, είναι αδύνατο να συνεχίσετε να ζείτε στη γη. Αλλά ακόμα και έτσι, οι άνθρωποι δεν αντέχουν να είναι μακριά από τον Θεό, το οποίο είναι η σημασία της κατάκτησης των ανθρώπων από τον Θεό και είναι η δόξα του Θεού. Αυτό που έχετε κληρονομήσει τώρα υπερβαίνει εκείνο των παλιών Αποστόλων και Προφητών και είναι μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο του Μωυσή και του Πέτρου. Οι ευλογίες δεν κερδίζονται σε μία-δύο ημέρες, μα μέσω μεγάλης θυσίας. Πρέπει να διακατέχεστε από εξευγενισμένη αγάπη και από μεγάλη πίστη και από τις πολλές αλήθειες που ο Θεός απαιτεί να κατακτήσετε. Πρέπει επίσης να στραφείτε αποφασιστικά στη δικαιοσύνη και η αγάπη σας προς τον Θεό να είναι αιώνια. Πρέπει να έχετε αποφασιστικότητα. Πρέπει να γίνουν αλλαγές στη διάθεση της ζωής σας. Η διαφθορά σας πρέπει να θεραπευτεί. Πρέπει να δέχεστε αδιαμαρτύρητα όλες τις ενορχιστρώσεις του Θεού και να υποτάσσεστε ακόμη και μέχρι θανάτου. Αυτό οφείλετε να επιτύχετε. Αυτός είναι ο τελικός στόχος του έργου του Θεού και αυτό που ζητάει ο Θεός από αυτή την ομάδα ανθρώπων. Εφόσον Εκείνος σας παρέχει, έτσι θα σας ζητήσει σίγουρα αντάλλαγμα και θα σας θέσει σίγουρα ανάλογες απαιτήσεις. Επομένως, υπάρχει λογική σε όλο το έργο που κάνει ο Θεός. Κάτι που δείχνει γιατί ξανά και ξανά ο Θεός κάνει έργο με υψηλά πρότυπα και αυστηρές απαιτήσεις. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είστε γεμάτοι με πίστη στον Θεό. Εν συντομία, όλο το έργο του Θεού γίνεται για χάρη σας, έτσι ώστε να καταστείτε άξιοι της κληρονομιάς Του. Αυτό δεν γίνεται τόσο για την ίδια τη δόξα του Θεού, αλλά για τη σωτηρία σας και για την τελείωση αυτών των ανθρώπων που έχουν πληγεί τόσο στην ακάθαρτη χώρα. Θα πρέπει να καταλάβετε το θέλημα του Θεού. Τις τελευταίες μέρες σκέφτομαι, γιατί ο σύζυγός μου με χτυπά, γιατί δεν με αφήνει να πιστεύω. Διάβασα το εξής τα λόγια του Θεού. Γιατί ένα σύζυγος αγαπά τη γυναίκα του? Γιατί μία σύζυγος αγαπά τον άντρα της? Γιατί τα παιδιά έχουν χρέος προς τους γονείς τους? Γιατί οι γονείς λατρεύουν τα παιδιά τους? Ποιες προθέσεις τρέφουν στα αλήθεια οι άνθρωποι? Δεν έχουν πρόθεση να ικανοποιήσουν τα δικά τους σχέδια και τις εγωιστικές τους επιθυμίες?
τα λόγια του Θεού είναι αληθινά. Οι άνθρωποι δεν αγαπούν αληθινά. Όχι. Όλα σχετίζονται με προσωπικά ωφέλη. Ναι. Κάποτε μου φερόταν καλά για το δικό του το συμφέρον. Με ήθελε για να του κάνω παιδί, να του πλένω και να του μαγειρεύω. Mm. Τώρα που πιστεύω, κάνω το καθήκον μου και ακολουθώ το σωστό μονοπάτι, φοβάται πως αυτό θα επηρεάσει το μέλλον του. Διακυβεύονται τα συμφέροντά του και έτσι δείχνει τα δόντια του. Κάνει τα πάντα για να με εμποδίσει, με καταπιέζει, με χτυπά. Δείχνει το δαιμονικό του πρόσωπο. Κατάλαβα πια πως είμαστε διαφορετικά είδη ανθρώπων. Εκείνος επιλέγει την καριέρα του, να ακολουθήσει το κόμμα και όχι τον Θεό. Εγώ επιλέγω να πιστεύω. Είμαστε σε διαφορετικά μονοπάτια. Σωστά. Αν δεν είχα βιώσει το έργο του Θεού και δεν είχα διαβάσει τα λόγια του, δεν θα το είχα κατανοήσει ποτέ αυτό. Mm. Θα νόμιζα ακόμη πως με αγαπά και με νοιάζεται. Θα είχα κυριευτεί από το συναίσθημα και δεν θα μπορούσα να ακολουθώ τον Θεό. Σωστά. Μέσα από την καταπίεση του συζύγου μου, είδα το δαιμονικό πρόσωπο των μη πιστών. Mm. Μόνο η αγάπη του Θεού είναι αληθινή. Ναι. Ο Θεός με σώζει από τα δεσμά της οικογένειας και είμαι ευγνώμων για την αγάπη Του. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Όσο βιώνουμε το έργο του Θεού, ναι, τόσο περισσότερη αλήθεια και διόραση αποκτούμε. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αμήν. Δόξα σου ο Θεός. Έτσι είναι σωστά. Η υπηρεσία μου έδωσε αυτή την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είμαστε θρησκευόμενοι. Mm. Εγώ την έχω ήδη υπογράψει. Ρίξε μια ματιά. Αν διατηρήσεις την πίστη σου, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου. Και η Τζιάκη το πανεπιστήμιο. Πρέπει να δεσμευτείς πως θα εγκαταλείψεις την πίστη σου. Τότε θα είμαστε μια χαρά. Δεν θα εγκαταλείψω την πίστη μου. Γνωρίζεις πως όλα αυτά τα χρόνια που πιστεύω στο Θεό, η υγεία μου έχει βελτιωθεί. Έχω μάθει αλήθειες και γνωρίζω πως να είμαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το σωστό μονοπάτι. Μη με εμποδίζεις να πιστεύω. Σταμάτα να το λες αυτό! Αν συνεχίσεις, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου. Αυτό είναι το ψωμί μου. Πώς θα ζήσουμε μετά? Ακούσε με. Σου απαγορεύω να συνεχίσεις να πιστεύεις στο Θεό. Όσον αφορά την πίστη, δεν θα υποχωρήσω. Α, ναι! Έτσι, ε! Πίστη! Θες ακόμη το Θεό σου? Θα σε σκοτώσω! Πίστη! Πιστεύεις τώρα? Θα σου δείξω εγώ. Αυτό θα είναι το τέλος σου. Αν θέλεις πιστή. Σήκω πάνω. Ακόμα πιστεύεις? Πιστή. Σε ρωτάω για τελευταία φορά. Θέλεις τον Θεό ή αυτή την οικογένεια? Πρέπει να διαλέξεις. Διαλέγω την πίστη μου. Τότε χωρίζουμε. Με έχεις χτυπήσει δεκάδες φορές απλά και μόνο επειδή πιστεύω στον Θεό.
Και τώρα επιμένεις να χωρίσουμε. Δεν έχεις συνείδηση. Δεν είσαι καν άνθρωπος. Αποκλείεται να μείνω μαζί σου. Δεν είμαστε στο ίδιο μονοπάτι. Γιατί άραγε σε έχω χτυπήσει τόσες φορές? Εσύ ακόμη δεν έχεις συμμορφωθεί. Πες μου τι επιλέγεις. Προτιμάς την πίστη σου ή το σπιτικό μας? Αν επιλέγεις το Θεό, παίρνουμε διαζύγιο. Και δεν θα ανακατευτώ πια. Εφόσον το θέλεις, ας χωρίσουμε. Βαδίζουμε σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Ας τελειώνουμε, λοιπόν. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να μετακομίσεις. Εγώ λείπω συχνά. Έτσι θα φροντίζεις και την Τζιάκη. Στην αρχή δεν ήθελα διαζύγιο. Θα το άντεχα για χάρη της κόρης μας. Mm. Όμως εκείνος επέμενε να διαλέξω ανάμεσα στην οικογένεια και την πίστη μου. Φυσικά διάλεξα τον Θεό και έτσι πήραμε διαζύγιο. Mm. Τώρα είμαι επιτέλους ελεύθερη. Και δεν με δεσμεύει ούτε αυτός ούτε η οικογένεια. Θα αφοσιωθώ στο έργο για τον Θεό. Αυτή είναι η χάρη και η ευλογία του. Mm. Δόξα τω Θεώ. Εφόσον ήσασταν σε διαφορετικά μονοπάτια και εκείνος ήταν καταπιεστικός, δεν θα ήσασταν ποτέ ευτυχισμένοι. Mm. Αν δεν χωρίζατε, η κατάσταση θα γινόταν χειρότερη. Είσαι ελεύθερη πια. Μην το ξεχνάς. Mm. Έλα, τράβα το λίγο. Έτσι. Γεια σου, διευθύντρια μα. Ωραία, είστε όλες εδώ. Εδώ είμαστε όλες. Λάβαμε οδηγίες από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πρόληψης. Να προβούμε σε ελέγχους πόρτα-πόρτα για πιστούς σε κάθε γειτονιά, κοινότητα και χωριό. Mm. Mm. Θα αναλάβετε η κάθε μία από μία περιοχή. Mm. Αυτή δεν είναι η Λιάνγκ Σίνζινγκ? Ρώτησα για αυτήν και έχει προσελητήσει την κυρία Ζάο. Αλήθεια? Πρέπει να είναι πιστή. Τη βλέπω πάντα να πηγαίνω, έρχεται. Mm. Από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο κλαίγοντας, αρχίζεις να εκπληρώνεις το καθήκον σου για το σχέδιο του Θεού και τη χειροτονία Του. Εκτελείς το ρόλο σου και ξεκινάς το ταξίδι της ζωής σου, όποιο και αν είναι το παρελθόν σου και όποιο ταξίδι και αν απλώνεται μπροστά σου, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ενορχιστρώσεις και τις διευθετήσεις του ουρανού και κανείς δεν έχει τον έλεγχο του δικού του πεπρωμένου, διότι μόνον εκείνος που κυβερνάει όλη την πλάση είναι ικανός για ένα τέτοιο έργο. Αμήν. Αμήν. Εφόσον... Εμπρός. Έλαβα μήνυμα. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις από το σπίτι πριν τις 10:30. Κινδυνεύεις. Ό,τι κι αν κάνεις, μην επιστρέψεις. Thank you.
να φροντίζεις τον εαυτό σου και να διαβάζεις τα λόγια του Θεού. Σε κάθε δυσκολία να προσεύχεσαι. Εγώ πρέπει να εξαφανιστώ για μερικές μέρες. Στην αδελφή Λούα. Εγώ θα ενημερώσω τους αδελφούς και τις αδελφές. Εντάξει, πάω. Άντε, βιαστείτε. Γρήγορα. Τι κάνετε? Ακίνητος! Ποιοι είστε? Μέσα κάτω! Αφήστε με! Ελάτε! Τι κάνετε? Γρήγορα! Έλα, γρήγορα! Έλα. Μικρή. Αν επιστρέψει η μαμά σου, να μας το αναφέρεις αμέσως. Αν μας το κρύψεις, θα συλλάβουμε και σένα. Τελειώσαμε εδώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνει η Τσιάκη. Θεέ μου, σε παρακαλώ μείνε στο πλευρό της Τσιάκη και δώσε της δύναμη. Θα παρηγορώ πάντα όσους αντιλαμβάνονται το θέλημά μου. Δεν θα τους αφήσω να υποφέρουν ή να πάθουν κακό. Σημασία τώρα έχει να αναλάβεις δράση σύμφωνα με το θέλημά μου. Όσοι το κάνουν, σίγουρα θα λάβουν τις ευλογίες μου και την προστασία μου. Ποιος μπορεί να δαπανίσει αυτόν ανεφόρον και να προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει για χάρη μου? Είστε όλοι απρόθυμοι. Οι σκέψεις σας πηγαίνουν εδώ και εκεί. Σκέφτεστε το σπίτι σας, τον έξω κόσμο, το φαγητό και τα ρούχα. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι εδώ ενώπιόν μου, κάνοντας πράγματα για μένα, βαθιά μέσα σου εξακολουθείς να σκέφτεσαι τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και τους γονείς σου πίσω στο σπίτι. Είναι όλα αυτά ιδιοκτησία σου? Γιατί δεν τα εμπιστεύεσαι στα χέρια μου? Δεν έχεις επαρκή πίστη σε μένα? Ή φοβάσαι ότι οι διευθετήσεις μου δεν θα σου ταιριάζουν? Γιατί ανησυχείς μονίμως για τη σαρκική σου οικογένεια και μαραζώνεις για τους αγαπημένους σου? Θεέ μου, κάνω την καρδιά μου πέτρα και αφήνω το παιδί μου στα χέρια σου. Θα υποταχτώ στις ενορχιστρώσεις και στις ρυθμίσεις σου και θα κάνω το καθήκον μου. Αδελφή Λιάνγκ, πέρασαν σήμερα κάποιοι για να ελέγξουν το αέριο και ρίχναν κλεφτές ματιές τριγύρω. Ρώτησαν αν είμαι χριστιανή. Νομίζω πως ήταν κατάσκοποι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πρέπει να φύγουμε. Το κόμμα μας κατάλαβε, δεν είμαστε ασφαλείς. Πόσα κέρδισες χθες? Γύρω στα 2.000 δολάρια. Μόλις βγήκε κάποιος. Την είδα. Πήγαινε από εκεί!
Λέγασα. Να πάρει. Από εκεί! Μια σας τελευταία, τη Λιάνγκ Σίντζι. Όχι. Αν τη δούμε, εννοείται πως θα σας το αναφέρουμε. Μένει στον τέταρτο όροφο. Το ξέρουμε. Έχετε τον νου σας. Εντάξει. Αν επιστρέψει, να μας το αναφέρετε αμέσως. Βεβαίως. Θα είμαστε σε στενή συνεργασία. Έλα, γεια σου, Διάκη. Mm. Πρέπει να δουλέψω υπερορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Κι έτσι δεν θα έρθω σπίτι. Εντάξει. Ποιος είναι? Εγώ, η κυρία Μα. Άνοιξε την πόρτα. Είσαι μόνη εδώ? Πέρασε από εδώ η μαμά σου? Όχι. Η μαμά μου απλώς πιστεύει. Δεν κάνει κανένα έγκλημα. Ε? Εφόσον η κυβέρνηση δεν το επιτρέπει, είναι έγκλημα. Παλιόπαιδο. Αν επιστρέψει, να μας το πεις αμέσως. Αν δεν μας το πεις, θα πας φυλακή για υπόθαλψη εγκληματία. Μ' ακούς? Πάμε. Καλά θα κάνεις να μας το πεις. Ζονται κανονικά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάτι ακόμα. Ο επικεφαλής του Λάντσενγκ συνελήφθη και η αστυνομία έχει κάνει πολλούς ελέγχους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την εκκλησία χωρίς στήριξη. Ναι. Άρα για ποιο να στείλουμε? Τι λέτε να πάω εγώ? Εντάξει. Δεν ξέρουν πολύ πως η αδελφή σου είναι πιστή. Θα είσαι ασφαλής εδώ. Τέλεια. Α, δώσε τα σε μένα. Πες μου αν χρειαστείς κάτι άλλο. Εντάξει. Το κόμμα έχει αφηνιάσει με τις συλλήψεις. Μπορούν οι αδελφοί και οι αδελφές να συναθρίζονται? Οι περισσότεροι νιώθουν αδύναμοι και φοβούνται να συμμετέχουν σε συναθρήσεις. Η παρουσία σου εδώ είναι σημαντική. Στο μέλλον μπορεί να σου τύχουν μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά σήμερα, αν αγαπάς το Θεό με αληθινή καρδιά και αν μπορείς να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου και να ευχαριστήσεις τον Θεό, όσο μεγάλες κι αν είναι οι δοκιμασίες που έπονται, τότε η καρδιά σου θα παρηγορηθεί και δεν θα φοβάσαι όσο μεγάλες κι αν είναι οι μελλοντικές δοκιμασίες σου. Αμήν. Αμήν. Άνοιξε! Έχουμε πρόβλημα. Η αστυνομία είναι εδώ. Πάρτε τα πράγματα. Στην αποθήκη. Γρήγορα. Κλέτσα.
Ελάτε εδώ κάτω. Ελάτε. Τι κάνετε? Πέσε κάτω. Πέσε κάτω. Τι συμβαίνει? Μην κουνηθείς. Γιατί εισβάλλετε σπίτι μου? Κάτω. Κάποιος κατήγγειλε παράνομη συνάθρηση. Αδελφή Λιάνγκ, μην κάνετε θόρυβο. Κάντε εξοργιστική έρευνα. Αρχηγέ, υπάρχει αυλή πίσω. Πάμε. Εσείς οι δύο, έλατε μαζί μου. Λίγο να μας συλλάβουν. Ας πάρουμε μια ανάσα. Η καρδιά μου θα σπάσει. Αδελφή, γιατί εσύ δεν φοβάσαι τόσο? Ποιος το λέει αυτό? Και η δική μου καρδιά χτυπά δυνατά. Είστε καλά? Όταν όλα πηγαίναν καλά, ένιωθα πως είχα πίστη. Γιατί όταν κάτι συμβαίνει, είμαι τόσο δειλή. Μάλλον δεν έχω αρκετή πίστη. Στην αρχή όλοι φοβούνται. Όμως όταν υπομείνεις περισσότερα και δεις την προστασία του Θεού, μπορείς να αποκτήσεις πίστη. Αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, κανείς δεν μπορεί να σε πιάσει. Ναι. Αν ο Θεός το επιτρέψει, να είσαι έτοιμη να αφήσεις τα πάντα στα χέρια του Θεού. Είτε είναι να ζήσεις, είτε όχι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να υποτασσόμαστε και να βασιζόμαστε στον Θεό. Να μην παραπονιόμαστε. Ναι. Γνωρίζω έναν αδελφό που έχει συλληφθεί 7 φορές και έχει καταδικαστεί 2. Εξακολουθεί να πιστεύει στο Θεό και να κάνει το καθήκον του. Αυτή είναι αληθινή πίστη. Έχεις δίκιο. Έτσι είναι η αληθινή πίστη. Έχουμε κερδίσει πολλά. Ναι. Μέσα από το κύμα διωγμών του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, έχω δει την προστασία του Θεού. Και η πίστη μου έχει μεγαλώσει. Δόξα σε ο Θεός. Ο Θεός το έχει ως πάροχο υπηρεσιών για να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη μας μέσα από τις κακουχίες. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού για μας. Αμήν. Ναι. Η αγάπη του Θεού για μας είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να ικανοποιούμε τον Θεό ώστε να ανταποδώσουμε την αγάπη του. Ναι. Αμήν. Ας ψάλουμε έναν ύμνο. Τέλεια. Μαζί με τον εξευγενισμό έρχεται και η πίστη.神就成全你，你如果没信心，神也没法成全你，神也没法成全你。
在世纪经历当中有信心，看见神的作为，神就向你显现，在里面开启引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。ορίστε. Έτοιμη η ζακέτα σου. Α, είναι πολύ όμορφο. Στεναχωρήθηκα πολύ όταν σκίστηκε, αλλά τώρα είναι τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γιαγιά, γιαγιά, κοίτα το μπάλωμα της κυρίας Λιάν. Δεν είναι ωραίο? Είναι πολύ όμορφο. Αναρωτιέμαι τι να κάνει η Τσιάκη τώρα. Μάλλον θα λείπει. Έλα, πάμε. Τι κάνετε? Νομίζεις πως μπορείς να κρυφτείς? Νομίζεις πως δεν μπορούμε να σε πιάσουμε? Πήγες να το σκάσεις, παλιόπαιδο. Πού είναι η μαμά σου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Δεν ξέρεις? Δεν ξέρω. Πες μας. Θα μας πεις ή όχι? Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε. Σίνζινγκ, πότε θα επιστρέψεις από τη συνάντηση με τους συνεργάτες? Σε 3 μέρες. Θέλω να δω την κόρη μου. Έχουν περάσει 2 χρόνια, σωστά? Να προσέχεις εκεί. Ναι, θα προσέχω. Ωραία. Τσιάκη. Μαμά. Μη κλαις, μη κλαις. Αδυνάτησες. Μήπως αγχώνεσαι στο σχολείο? Όχι. Να κοιμάσαι. Πρέπει να ξεκουράζεσαι. Το ξέρω. Ο μπαμπάς σου έρχεται συχνά στο σπίτι? Έχεις μάθει να μαγειρεύεις? Πώς τα πηγαίνεις? Μια χαρά. Μην ανησυχείς.
Μη μαγειρεύεις πρόχειρα φαγητά. Αναπτύσσεσαι ακόμα. Χρειάζεσαι σωστή διατροφή. Μη ζεις μόνο με νούντλς. Μαμά, μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Φοβάσαι τη νύχτα που είσαι μόνη, χωρίς εμένα εκεί? Το συνήθισα. Εντάξει είναι. Συνεχίζεις να διαβάζεις τα λόγια του Θεού? Ναι. Τι έχει εκεί ο λαιμός σου? Δεν είναι τίποτα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι συμβαίνει? Πες μου. Αγάπη μου, τι συμβαίνει? Έχω λέμφωμα. Θα εγχειριστώ τον άλλο μήνα. Πες μου, πώς έγινε αυτό? Ο γιατρός είπε πως συνδέεται με χρόνιο στρες και κατάθλιψη. Αφότου έφυγες, η αστυνομία και τα κόκκινα περιβραχιόνια έρχονται και με εκφοβίζουν. Με ρωτούσαν που ήσουν. Και οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές μου με κορόιδευαν. Φοβόμουν να πάω σπίτι. Φοβόμουν να πάω σχολείο. Και αρκετές φορές ήθελα να πηδήξω από τον μπαλκόνι. Όμως φοβόμουν πως αν πηδούσα δεν θα σε ξανάβλεπα ποτέ. Μαμά, φοβάμαι. Τσιάκη, μη φοβάσαι. Έχουμε το Θεό στο πλευρό μας. Εκείνος είναι το στήριγμά μας. Πρέπει να στηριζόμαστε στο Θεό. Όποια αρρώστια και να αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να φοβόμαστε. Πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, στον παντοδύναμο Θεό. Τα λόγια του Θεού λένε, ο παντοδύναμος Θεός είναι ένας πανίσχυρος γιατρός. Αν παραμένεις στην αρρώστια, είσαι άρρωστος. Αλλά αν παραμένεις στο πνεύμα, είσαι καλά. Η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια του. Αν προσευχηθούμε, εκείνος οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας με κυνηγά και δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι. Τώρα η κόρη μου είναι άρρωστη. Τι να κάνω?
Περνώ πολύ δύσκολα. Αν όντως πεθάνει, τι θα κάνω? Πώς θα το αντέξω? Ο Θεός δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις για να μας οδηγήσει στην τελείωση και να μας σώσει. Δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός. Αδερφή Λιάνγκ, τι συμβαίνει? Τίποτα. Καλά είμαι. Τότε ας ολοκληρώσουμε τη συνάθρηση. Εντάξει. Τα λέμε αργότερα. Άφησα την οικογένειά μου για τον Θεό. Θα έπρεπε να μας προστατεύει. Πώς γίνεται η κόρη μου να έχει καρκίνο? Μήπως ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μου? Αδελφή Λιάνγκ, ακόμα την κόρη σου σκέφτεσαι? Ανησυχώ διαρκώς για εκείνη. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πώς γίνεται να έχει καρκίνο? Σε πονάει επειδή ξέρεις πως είναι άρρωστη και δεν μπορείς να τη φροντίσεις. Μόλις θυμήθηκα να χωρίω από τα λόγια του Θεού. Όταν οι άνθρωποι υποβάλλονται σε δοκιμασίες, είναι φυσιολογικό να είναι αδύναμοι ή να έχουν αρνητικότητα ή να στερούνται διάβγειας όσον αφορά το θέλημα του Θεού ή το μονοπάτι άσκησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να έχεις πίστη στο έργο του Θεού και να μην τον αρνείσαι, όπως ακριβώς έκανε και ο Ιώβ. Παρόλο που ο Ιώβ ήταν αδύναμος και αναθεμάτισε την ημέρα που γεννήθηκε, δεν αρνήθηκε πως τα πάντα στην ανθρώπινη ζωή τα παρήχε ο Ιεχωβά και πως ο Ιεχωβά είναι επίσης αυτός που μπορούσε να τα πάρει όλα πίσω. Όπως και αν δοκιμάστηκε, διατήρησε την πίστη του. Κατά την εμπειρία σου, σε ό,τι εξευγενισμό και αν υποβάλλεσαι μέσω του Λόγου του Θεού, ο Θεός απαιτεί, εν συντομία, την πίστη και την αγάπη των ανθρώπων για Αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οδηγεί στην τελείωση την πίστη, την αγάπη και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ο Θεός κάνει το έργο της τελείωσης που οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν ή να νιώσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες απαιτείται η πίστη σου. Αμήν. Αμήν. Όταν άκουσα πως είχε καρκίνο, ένιωσα αδύναμη. Το ανάστημά μου είναι ακόμα πολύ μικρό και η πίστη μου ανεπαρκής. Όταν δώσουμε τα πάντα στο Θεό, Εκείνος θα μας καθοδηγήσει σε όλες τις δυσκολίες.
在苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨神，在神想你隐藏的时候，你能够有信心跟从神，遗忘的爱心还不变，不消失。 Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, μόνο και μόνο για να τους θεραπεύσω. Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου και να βγάλω τα ακάθαρτα πνεύματα από το σώμα τους. Και τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, απλώς και μόνο για να λάβουν ειρήνη και χαρά από εμένα. Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, μόνο για να απαιτήσουν από εμένα μεγαλύτερο υλικό πλούτο. Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, απλώς για να έχουν ειρήνη σε αυτή τη ζωή και να είναι ασφαλείς στον μελλοντικό κόσμο. Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, μόνο για να αποφύγουν τα δεινά της κόλασης και να λάβουν τις ευλογίες του ουρανού. Τόσο πολλοί πιστεύουν σε μένα, μόνο για προσωρινή άνεση, αλλά δεν αποζητούν να κερδίσουν τίποτα από τον κόσμο που έρχεται. Όταν έστρεψα το μένος μου στον άνθρωπο και απομάκρυνα όλη τη χαρά και την ειρήνη που είχε κάποτε, ο άνθρωπος άρχισε να αμφιβάλλει. Όταν έδωσα στον άνθρωπο τα δεινά της κόλασης και πήρα πίσω τις ευλογίες του ουρανού, η ντροπή του ανθρώπου μετατράπηκε σε θυμό. Όταν ο άνθρωπος μου ζήτησε να τον θεραπεύσω, εγώ δεν του έδωσα καμία σημασία και ένιωσα αποστροφή για εκείνον. Ο άνθρωπος με άφησε για να αναζητήσει την οδό της κακής ιατρικής και της μαγείας. Όταν πήρα όλα όσα μου είχαν ζητήσει, όλοι εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Συνεπώς, λέω ότι ο άνθρωπος πιστεύει σε εμένα, γιατί δίνω μεγάλη χάρη και γιατί έχει πάρα πολλά να κερδίσει. Όταν έμαθα πως η κόρη μου είχε καρκίνο, παρέλυσα. Δεν μπορούσα να κάνω το καθήκον μου. Και ήμουν γεμάτη παράπονο. Δεν έλεγα φωναχτά πως εργαζόμουν για τον Θεό και έτσι εκείνος έπρεπε να προστατεύσει την οικογένειά μου. Όμως με βασάνιζαν οι αμφιβολίες. Γιατί αρρώστησε η κόρη μου? Συνειδητοποίησα πως αυτά τα παράπονα σήμαιναν πως κατηγορούσα τον Θεό. Έτσι κατάλαβα πως το έργο και οι θυσίες μου στιγματίστηκαν, πως το κίνητρό μου ήταν ευλογηθό.
Αν δεν ήταν ο καρκίνος της κόρης μου, θα εξακολουθούσα να νιώθω πως τα πήγαινα αρκετά καλά. Αυτή η δοκιμασία με εξέθεσε τελείως. Πού είναι η αγάπη μου, η υποταγή μου στον Θεό? Είμαι τόσο παράλογη, τόσο ασυνείδητη. Πήρες ένα μάθημα από την αρρώστια της κόρης σου. Αυτό είναι καλό. Αυτή είναι η χάρη και η ευλογία του Θεού. Πράγματι. Μόλις θυμήθηκα ένα χωριό από τα λόγια του Θεού. Στην πίστη του στον Θεό, οι άνθρωποι επιζητούν να αποκτήσουν ευλογίες για το μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός της πίστης τους. Όλοι έχουν αυτή την πρόθεση και ελπίδα. Αλλά η διαφθορά στη φύση τους πρέπει να επιληθεί μέσω δοκιμασιών. Όποιες πτυχές του ανθρώπου είναι ακάθαρτες, αυτές πρέπει να εξαγνιστούν. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί για σένα ένα περιβάλλον, αναγκάζοντάς σε να εξευγενιστείς εκεί, έτσι ώστε να μπορείς να γνωρίσεις τη δική σου διαφθορά. Τελικά φτάνεις στο να προτιμούσες να πεθάνεις και να αφήσεις τα σχέδια και τις επιθυμίες σου, να υποταχθείς στην κυριαρχία και το σχέδιο του Θεού. Επομένως, αν οι άνθρωποι δεν έχουν εξευγενιστεί για χρόνια ή υποφέρει σε κάποιο βαθμό, δεν θα απαλλαχθούν ποτέ από τα δεσμά της αρχικής διαφθοράς στη σκέψη και την καρδιά τους. Στις πτυχές όπου είσαι δέσμιος του σατανά και σε αυτές όπου διατηρείς τις επιθυμίες, τις απαιτήσεις σου, αυτές είναι οι πτυχές τις οποίες θα πρέπει να υποφέρεις. Μόνο μέσα από τα βάσανα μπορεί να πάρει κανείς μαθήματα, να αποκτήσει την αλήθεια και να κατανοήσει το θέλημα του Θεού. Μάλιστα, πολλές αλήθειες γίνονται κατανοητές με τη βίωση επίπονων δοκιμασιών. Κανείς δεν κατανοεί το θέλημα του Θεού, δεν γνωρίζει την παντοδυναμία και τη σοφία του, δεν εκτιμά τη δίκαιη διάθεσή του. Σε ένα άνετο και βολικό περιβάλλον ή σε ευνοϊκές συνθήκες. Αυτό θα ήταν αδύνατον. Αμήν. Τα λόγια του Θεού είναι πολύ σαφή. Και το έργο του να σώσει την ανθρωπότητα πολύ πρακτικό. Πράγματι. Παλιά εργαζόμουν σκληρά και έκανα θυσίες για την πίστη μου. Έτσι θεωρούσα πως ήμουν αφοσιωμένη στον Θεό, πως θα κέρδιζα την αποδοχή του. Όμως όταν βρισκόμουν υποδιωγμό από τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα, έγινα αρνητική. Συνειδητοποίησα πως δεν είχα καθόλου αφοσίωση και ποταγή προς τον Θεό. Ακολουθούσα τον Θεό μόνο για ευλογίες. Πίσω από αυτό υπήρχε διαφθορά και παράλογες επιθυμίες. Και μόνο μέσα από κρίση και πέδευση θα μπορούσαν να καθαρθούν. Ναι. Αν δεν τα περνούσα όλα αυτά, δεν θα μάθαινα ποτέ το πραγματικό μου ανάστημα. Αλλά θα συνέχιζε να σκέφτομαι μόνο τις ευλογίες της βασιλείας. Ήμουν πολύ ασυνείδητη. Η εμπειρία αυτή μου έδειξε πόσο ωφέλιμες μπορεί να είναι οι κακουχίες για την ορίμανσή μας στη ζωή. Έτσι είναι. Αυτό όντως ισχύει. Η αρρώστια της κόρης μου είναι η δοκιμασία και η έκθεσή μου από τον Θεό. Και έχει στόχο τη σωτηρία μου. Είναι η αγάπη του Θεού και είμαι πολύ ευγνώμων σε εκείνον. Αμήν. Διάβασα κάποια χωρία από τα λόγια του Θεού που με έχουν εμπνεύσει. Ας τους ρίξουμε μια ματιά. Θα τα διαβάσω εγώ. Ο Ιώβ δεν μιλούσε για συναλλαγές με τον Θεό και δεν υπέβαλε αιτήματα ούτε έθετε απαιτήσεις στον Θεό. Δοξολογούσε το όνομά του λόγω της μεγάλης δύναμης και εξουσίας του στη διακυβέρνηση των πάντων. Αυτό δεν εξαρτιόταν από τις ευλογίες ή τις συμφορές του. Πίστευε ότι είτε ο άνθρωπος λάβει ευλογίες είτε συμφορές από τον Θεό, η δύναμη και η εξουσία του Θεού δεν αλλάζουν. Επομένως, ανεξάρτητα από τις συνθήκες ενός ατόμου, το όνομα του Θεού θα έπρεπε να δοξολογείται. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευλογημένος από τον Θεό εξαιτίας της κυριαρχίας του Θεού και ότι λόγω της κυριαρχίας του πλήττεται ο άνθρωπος. Η δύναμη και η εξουσία του κυριαρχούν και ρυθμίζουν τα πάντα για τον άνθρωπο. Οι ιδιοτροπίες της μοίρας είναι εκδηλώσεις της δύναμης και της εξουσίας του Θεού. Και ανεξάρτητα από την άποψη του καθενός, το όνομα του Θεού θα πρέπει να δοξολογείται. Αμήν. Αυτά βίωσε και έμαθε ο Ιώβ κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Όλες οι σκέψεις και οι πράξεις του Ιώβ έφτασαν στα αυτιά του Θεού και έφτασαν ενώπιον του Θεού και θεωρήθηκαν σημαντικές από τον Θεό. Ο Θεός αγάπησε αυτή τη γνώση του Ιώβ και εκτίμησε πολύ τον Ιώβ που είχε τέτοια καρδιά. Αυτή η καρδιά περίμενε πάντα και παντού την εντολή του Θεού. Ήταν έτοιμη να δεχτεί ό,τι κι αν τον έβρισκε. Ο Ιώβ δεν απαιτούσε τίποτα από τον Θεό. Αυτό που απαιτούσε από τον ίδιο του τον εαυτό ήταν να περιμένει, να αποδέχεται, να αντιμετωπίζει και να υπακούει σε όλες τις ρυθμίσεις του Θεού. Ο Ιώβ πίστευε ότι αυτό ήταν το καθήκον του. Και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Διότι η καρδιά του Ιώβ ήταν αγνή και δεν κρυβόταν από τον Θεό. Η ανθρώπινη φύση του ήταν ειλικρινής και αγαπούσε τη δικαιοσύνη και κάθε τι θετικό. Μόνο ένας άνθρωπος όπως αυτός, με τέτοια καρδιά και ανθρώπινη φύση, μπορούσε να ακολουθήσει την οδό του Θεού και ήταν ικανός να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορούσε να δει την κυριαρχία του Θεού, μπορούσε να δει την εξουσία και τη δύναμή του και να υπακούσει στην κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του. Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να δοξολογήσει το όνομα του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή γνώριζε ότι όλα ήταν στο χέρι του Θεού και δεν σκεφτόταν ευλογίες ή συμφορές. Γνώριζε ότι οι ανησυχίες του ανθρώπου είναι σημάδια νοησίας, άγνοιας παραλογισμού. Αμφιβολίας για το γεγονός της κυριαρχίας του Θεού πάνω στα πάντα και έλλειψης σεβασμού για τον Θεό. Η γνώση του Ιώβ ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Αμήν. 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 Η πίστη του Ιώβ ήταν τεράστια. Γνώριζε καλά πως ό,τι είχε αποκτήσει με σκληρή δουλειά στην ουσία του είχε δοθεί από τον Θεό. Γι' αυτό μπόρεσε να πει πως ο Θεός τα δίνει και ο Θεός τα παίρνει πίσω και στη συνέχεια δόξασε το όνομα του Θεού. Πραγματικά δεν είμαι στο επίπεδο του Ιώβ. Η αρρώστια της κόρης μου δεν είναι κάτι που ο Θεός επιτρέπει. Γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Στα αλήθεια δεν έχω αρκετή πίστη. Τώρα, μέσα από την ανάγνωση των λόγων του Θεού, κατανοώ το θέλημά Του και γνωρίζω πως η μοίρα της βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Ανεξάρτητα από το πώς θα πάει η εγχείρηση, θα υποταχθώ στις ρυθμίσεις του Θεού και θα ανταποδώσω την αγάπη Του. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα το Θεό. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Έχω λίγο νερό εδώ. Α, εντάξει. Έχεις γράμμα από το σπίτι. Σκέφτηκα πως ίσως να είναι επίγον. Εντάξει. Μαμά. Έχω καλά νέα. Η εγχείρησή μου είχε απόλυτη επιτυχία. Φοβόμουν πολύ τη μέρα της επέμβασης. Προσευχήθηκα στο Θεό και του ζήτησα να πετύχει η εγχείρηση, να πάνε όλα καλά. Μετά την προσευχή δεν ένιωθα τόσο φοβισμένη και σιγά σιγά αποκοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα, η επέμβαση είχε τελειώσει. Ο γιατρός είπε πως πήγε πολύ καλά. Χάρηκα τόσο πολύ που άρχισα να κλαίω. Ξέρω πως ο Θεός με προστάτευσε. Είμαι πολύ ευγνώμων σε εκείνον. Μαμά, μην ανησυχείς. Αναρρώνω πολύ καλά, οπότε μη χάνεις τον ύπνο σου.
Απλώς αφοσιώσου στο να κάνεις το καθήκον σου και να ανταποδίδεις την αγάπη του Θεού.